τη σειρά των μαθημάτων μας με σιτικές προσευχές μέσα από το Λόγο του Θεού. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 1041 από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, την πρώτη και το τρία εδάφιο. Επιστολή Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, πρώτη, τρία εδάφιο. Σελίδα 1041, επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς, πρώτο κεφάλαιο, τρία εδάφιο. Ευχαριστούμε το Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, προσευχόμενοι πάντοτε, υπέρ ημών, ακούσατε στην εις τον Ιησούν Χριστόν πίστη σας και την εις πάντας τους Αγίους αγάπην, δια την ελπίδα την αποτεταμιευμένη δια σας εν της ουρανής, την οποία προοικούσατε εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, το οποίον ήλθεν εις εσάς καθώς και σε όλον τον κόσμο και καλπορφορεί, καθώς και εις εσάς αφής ημέρας οικούσατε και γνωρίσατε τη χάρη του Θεού εν αληθεία. Καθώς και εμάθατε από επαφρά του αγαπητού συνδούλου ημών, ώστις είναι δια σας πιστός διάκονος του Χριστού, ώστις και φανέρωσες ημάς την εν πνεύματι αγάπη σας. Δια τούτο και εμείς, αφού αφής ημέρας οικούσαμεν, δεν πάβομεν προσευχόμενοι δια σας, και δεόμενοι να εμπληστείτε από τις επιγνώσεως του θελήματος αυτού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως, για να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις πάνεργων αγαθών και αυξανόμενοι εις την επίγνωση του Θεού, ενδυναμούμενοι εν πάση δυνάμη κατά το κράτος δόξης αυτού, εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν με τα χαράς. Ευχαριστούντες τον Πατέρα, ώστις έκαμεν ημάς αξίους της μερίδος του κλήρου των Αγίων εν το φωτί, ώστις ηλευθέρωσεν ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέφερεν εις την βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού την άφεση των αμαρτιών, ώστις είναι εικόν του Θεού του αοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως, επειδή δι' αυτού εκτίστησαν τα πάντα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, τα ορατά και τα όρατα, είτε θρόνη, είτε κυριότητες, είτε αρχαία, είτε εξουσία, τα πάντα δι' αυτού και δι' αυτόν εκτίστησαν, και αυτός είναι προπάντων και τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και αυτός είναι η κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ώστις είναι αρχή, πρωτότοκος εκ των νεκρών, για να γίνει αυτός πρωτεύων εις τα πάντα. Διότι εν αυτό ευδόκησον ο Πατήρ να κατοικήσει πάνω το πλήρωμα και δι' αυτού να συνδιαλλάξει τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας δια του αίματος του Σταυρού αυτού, δι' αυτού, είτε τα επί της γης, είτε τα εν της ουρανής, και σας είτε εσείς είστε ποτέ απειλωτριωμένοι και εχθροί από κατά την διάνοια με τα έργα τα πονηρά, τώρα όμως δίλαξε προς εαυτόν, δια του σώματος της αρκός αυτού, δια του θανάτου, δια να σας παραστήσει ενώπιον αυτού αγίους και αμόμους και ανεγκλήτους, εάν επιμένετε εις την πίστη, τεθεμελιωμένη και στερή και μη μετακινούμενη από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, το οποίο νικούσατε του κηρυχθέντος εις πάσαν την κτήση, την υπό των ουρανών, του οποίου εγώ, Παύλος, έγινα υπηρέτης. Αμήν. Συνεχίζουμε λοιπόν τη σειρά των μαθημάτων μας με σιτικές προσευχές των Αγίων προς πάντα στους Αγίους. Αυτό βέβαια είναι το έργο του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, στέκεται στα δεξιά του Πατρός, είναι ο πρωτότοκος των νεκρών, αυτός που πρώτος νεκρός ανεστήθηκε, στέκεται στα δεξιά του Πατρός και μεσιτεύει υπερ πάντων ημών. Αλλά και εμείς εδώ στη γη εντολή έχουμε από το Θεό να προσευχόμεθα υπερ πάντων των Αγίων, γιατί τούτο είναι ωφέλιμο στον προσευχόμενο, αλλά και για τους προσευχομένους. Σήμερα λοιπόν θα διαβάσουμε μέσα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Κολοσσαείς μια ιδιαίτερα σημαντική μεσητική προσευχή του Αποστόλου Παύλου τότε προς Κολοσσαείς και του Ιησού Χριστού σήμερα για τον κάθε έναν από μας. Αρχίζοντας λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ευχαριστεί τον Θεό, μάλλον πληροφορεί τους αδελφούς εν Κολοσσές, ότι όταν προσεύχεται στο Θεό, ευχαριστεί πάντοτε τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, γιατί άκουσε για αυτούς
για τους Κολοσσαείς, ότι μένουν στην πίστη στον Ιησού Χριστόν και εις πάντας χωρίς διάκριση τους Αγίους μένουν στην αγάπη. Και όλο αυτό προήλθε από τη στιγμή που ο Επαφράς, ο αγαπητός σύντουλος του Αποστόλου Παύλου και πιστός διάκονος του Χριστού για αυτούς, τους κήρυξε, τους αποκάλυψε, τους φανέρωσε, τους μίλησε για την αιώνια ζωή, για τη μακαρία ελπίδα την οποία έχουν οι άνθρωποι, καλύτερα μπορούν να έχουν οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι που όμως θα δεχθούν τον Ιησού Χριστόν και ο Πατέρας Θεός θα δώσει σε αυτούς εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Μάλιστα εξηγεί ο Απόστολος Παύλος στο 22 εδάφιο ότι ο Θεός συμφιλίωσε διά του Ιησού Χριστού τους ανθρώπους εμάς, οι οποίοι ήμασταν απολωτριωμένοι, ξένοι και εχθροί κατά τη διάνοια στο Θεό εξαιτίας των πονηρών μας έργων. Και ο Θεός μας συμφιλίωσε διά του Ιησού Χριστού προς Αυτόν και μάλιστα διά του σώματος της σαρκός αυτού, το οποίο εσχίστη, το οποίο ήταν πνευματικά το καταπέτασμα για να μπορέσει ο άνθρωπος να εισέλθει, ο κάθε άνθρωπος να εισέλθει στα Άγια του ουρανού, έχοντας παρησία, λέει ο Απόστολος Παύλος, μπορούμε να εισερχόμεθα εις τα Άγια του ουρανού, μπροστά στο θρόνο της χάριτος αυτού, δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια της νέας ζώσης οδού, που είναι το σώμα του Χριστού, δηλαδή το καταπέτασμα που εσχίστη με το θάνατο του Χριστού. Και εισερχόμενοι δια πίστεως μπροστά στο θρόνο της χάριτος του Θεού, λαμβάνομεν έλεος κάθε φορά που εισερχόμεθα και βρίσκομεν χάριν για να αντιμετωπίζουμε στο μέλλον τις ανάγκες που παρουσιάζονται. Ο Θεός δηλαδή μας δίνει μια ευκαιρία φοβερή στον κάθε έναν να εισέρχεται στα Άγια του ουρανού δια του Λόγου του Θεού και δια του Πνεύματος του Αγίου, καθαρισμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού, και αφού άνοιξε θύρα στον ουρανό με το σχίσιμο του σώματος του Ιησού Χριστού, να στεκόμαστε στο θρόνο της χάριτος, να λαμβάνουμε έλεος και να βρίσκουμε χάρη για τον καιρό της ανάγκης μας. Μας συμφιλίωσε λοιπόν ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, δια του σώματος του σαρκός του Χριστού, δια του θανάτου του Χριστού, για να μπορέσει ο Χριστός να μας παραστήσει ενώπιον του Θεού Αγίους, αμμόμους, ανεγκλήτους. Αγίους δηλαδή ξεχωρισμένους από τον κόσμο, αμμόμους χωρίς μόμο, γιατί στη Βασιλεία των Ουρανών δεν εισέρχεται κανείς με μόμο, αλλά και χωρίς κατηγορία, ανεγκλήτους. Πότε όμως? Όχι πάντοτε. Εάν επιμείνετε στην πίστη τεθεμελιωμένη και στερεή και μη μετακινούμενη από την ελπίδα του Ευαγγελίου, το οποίον ακούσατε, που κηρύχθηκε σε εσάς και σε όλη την κτήση υπό των ουρανών. Άρα λοιπόν όλα αρχίζουν με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Όποιος ακούσει με προσοχή και παρατηρήσει και βρει την ευκαιρία ο Θεός να ανοίξει την καρδιά του για να ακούει με προσοχή το Λόγο του Θεού και πιστέψει ότι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο άνθρωπος, δεν είναι άλλος από τον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν, τον ενσαρκωμένο Λόγο του Θεού, τον οποίον ο Θεός απέστειλε για τη σωτηρία των ανθρώπων, και πιστεύσας επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, τότε σώζεται. Καθώς πιστεύει με την καρδιά του,
και ομολογεί με το στόμα του, πιστεύει με την καρδιά του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ανεστημένος Υιός του Θεού, και ομολογεί με το στόμα του ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλιάς των Βασιλιάδων, τότε σώζεται, αναγεννάται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εις ελπίδα ζώσα. Η αναγέννηση είναι μια ελπίδα ζωντανή, βεβαία και ασφαλής, για μια κληρονομία αμίαντο, αμάραντο, αιώνιο, που είναι φυλαγμένη στους ουρανούς για το κάθε έναν από μας. Εάν βέβαια επιμείνουμε στην πίστη του Ευαγγελίου, όχι στο να πιστεύουμε ότι ο Θεός είναι ένας, γιατί τα δαιμόνια πιστεύουν επίσης και φρύτουν, αλλά να εμπιστευόμεθα το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, διό του οποίου σωζόμεθα, ιστάμεθα, εκπαιδευόμεθα, και μας ετοιμάζει ο Χριστός με το Ευαγγέλιο Του για να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα της αρπαγής της Εκκλησίας. Επιμένω, εάν επιμείνετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην πίστη και τεθεμελιωμένη και σταθερή και μη μετακινούμενη από τη μία και μοναδική ελπίδα που μας προσφέρει ο Θεός. Ο Θεός δεν μας προσφέρει στη ζωή αυτή παλάτια και βίων ανθόσπαρτων. Αυτό που μας υπόσχεται και μας προσφέρει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού είναι αιώνια ζωή. Είναι ότι θα συμβασιλεύσουμε μετά του Χριστού εις τους αιώνας των αιώνων. Ότι θα είμεθα από τώρα δια της πίστεως και δια της όψεως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας βασιλείς και ιερείς του Υψίστου. Εάν λοιπόν επιμένουμε, μη μετακινούμενοι από τις ελπίδες του Ευαγγελίου, τεθεμελιωμένοι, στερεοί και αμετακίνητοι. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν γνωρίζει ότι ο Επαφράς κήρυξε το Ευαγγέλιο στους Κολοσσαείς, δέχθηκαν το Ευαγγέλιο του Χριστού, επεκαλέστησαν το όνομα του Χριστού, σώθηκαν και πίστεψαν στην ελπίδα την αποτεταμιευμένη στους ουρανούς για αυτούς, την οποία προοίκουσαν από τον Επαφρά εν το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου, μέσα από το λόγο της απόλυτης αλήθειας, της μίας αλήθειας, της μοναδικής αλήθειας, της τέλειας αλήθειας του Ευαγγελίου, το οποίο ήλθε εις όλον τον κόσμο και καρποφορεί και αυξάνεται, καθώς και εις εσάς, από εκείνη την ημέρα, την πρώτη μέρα που ακούσατε και γνωρίσατε την χάρη του Θεού εν αληθεία, τη χάρη του Θεού την αληθινή. Γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές διαστρέφουν την έννοια της χάρης του Θεού. Με τη χάρη του Θεού εμείς και σωθήκαμε, με τη χάρη του Θεού εμείς και στεκόμαστε στην ελπίδα τη βεβαία και την ασφαλή της αιώνιας ζωής, και με τη χάρη του Χριστού λατρεύουμε ευαρέστως τον Θεό με εδώ και ευλάβεια, και σωθήκαμε και στεκόμαστε και λατρεύουμε το Θεό με τη χάρη την αληθινή του Θεού. Τη χάρη του Θεού τη σωτήριο που σώζει, αλλά ταυτόχρονα και που διδάσκει μας να αρνηθόμεν την ασέβεια και τα κοσμικάς επιθυμίας. Αυτή είναι η χάρη του Θεού η αληθινή. Δεν είναι η χάρη του Θεού ανοχή και συγκάλυψη της αμαρτίας. Δεν είναι η χάρη του Θεού να καλύπτει την αμαρτία μας, αλλά η χάρη του Θεού θεραπεύει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Δεν είναι η χάρη του Θεού να συγκαλύπτει την αμαρτία, αλλά η χάρη του Θεού είναι που μεταμορφώνει τον άνθρωπο
εισαγιασμό, σεμνότητα, καθαρότητα, ευσέβεια και ευλάβεια. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέγει «Η στιχάρη του Θεού εν αληθεία», γιατί ο Λόγος του Θεού ξέρει τη διαστροφή που θα έλθει από τους ανθρώπους, όπου τη χάρη του Θεού θα την χρησιμοποιούν για να καλύπτονται, να καλύπτουν τις αμαρτίες τους, τις οποίες δεν αποβάλλουν γιατί δεν πηγαίνουν στο Χριστό να τους ελευθερώσει. Ενώ η χάρις του Χριστού, η σωτήριος που σώζει, σώζει, αλλά ταυτόχρονα και διδάσκει ημάς να αρνηθόμεν την ασέβεια, να αρνούμεθα την ασέβεια, αλλά και τις κοσμικές επιθυμίες. Γιατί? Γιατί όποιος αγαπά τον κόσμο και τα εν το κόσμο, σε αυτόν η αγάπη του Θεού δεν υπάρχει. Και αν δεν υπάρχει η αγάπη του Θεού στον άνθρωπο, επειδή αγαπάει τον κόσμο και τα εν το κόσμο, πάβει να μπορεί να είναι εν συνεχεία χριστιανός. Και τι γίνεται? Ένας άνθρωπος που λέει ότι είναι χριστιανός, αλλά δεν ζει μέσα στη χάρη του Θεού εν αληθεία. Ζει μέσα σε απόψεις ανθρώπινες, οι οποίες δεν δοξάζουν το Θεό, αλλά και ο Θεός δεν δοξάζεται σε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι ένας άνθρωπος σαν όλους τους ανθρώπους. Είναι όπως ο Σαμσόν όταν η Δαλιδά του έκοψε τα μαλλιά και έχασε τον αγιασμό του και έγινε ως εις των λοιπών ανθρώπων. Ενώ ο χριστιανός ποτέ στη ζωή του δεν είναι ως εις των λοιπών ανθρώπων. Αλλά ο χριστιανός είναι τελείως διαφορετικός από όλους τους άλλους ανθρώπους. Γιατί δεν διακρίνεται μόνο για τον αγιασμό του, για την σεμνότητά του, για την καθαρότητα στη ζωή του, για την ευσέβεια και για την ευλάβεια, αλλά διακρίνεται και για τη δύναμη, το σοφρονισμό και την αγάπη που το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα του του δίνει. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα του είναι πνεύμα σοφίας, αλλά έχει σοφία ο άνθρωπος του Θεού. Πνεύμα συνέσεως, έχει σύνεση, δηλαδή γνωρίζει και του αποκαλύπτεται ο Λόγος του Θεού με το Πνεύμα σοφίας και γνωρίζει και του αποκαλύπτεται πώς πρέπει να περπατάει για να ευαρεστεί τον Θεό. Αλλά και πνεύμα δυνάμεως και βουλής και θέλει τα πράγματα του Θεού και μπορεί να περπατάει στα πράγματα του Θεού. Αλλά ταυτόχρονα και ευσεβίας και γνώσεως Θεού. Ευσεβίας, φόβος Θεού αληθινός. Και όπως είπαμε και πριν λίγες μέρες, ο φόβος του Θεού έχει φοβερές επαγγελίες. Φοβερά αποτελέσματα στη ζωή του ανθρώπου, ο οποίος ζει αληθινά κατά χάριν Θεού εν το φόβο του Θεού. Είναι ένας άλλος άνθρωπος. Είναι φως μέσα στον κόσμο αυτό και αλάτι μέσα στη γη αυτή. Ποτέ δεν ονειδίζεται το όνομα του Χριστού στη ζωή του. Αντιθέτως, δοξάζεται το όνομα του Χριστού στη ζωή του. Αλλά και ο ίδιος ο Χριστός δοξάζεται στη ζωή του ανθρώπου αυτού. Και μάλιστα μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι αφότου εστάθεις πολύτιμος εις τους οφθαλμούς μου, γιατί ζεις εν το φόβο του Κυρίου, ή και όλα τα άλλα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε να μην τα επαναλάβω, τότε εγώ σε αγάπησα, λέει ο Θεός, και σε δόξασα. Γίνεται δηλαδή αίτιος να δοξαστεί ο Θεός, να δοξάζεται ο Θεός με τη ζωή του ανθρώπου αυτού και στη ζωή του ανθρώπου αυτού. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν ζει εις δόξαν και έπαινον Θεού. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος ευχαριστεί πάρα πολύ τον Θεό για τους αδελφούς εν Κολοσσές, οι οποίοι αφού δέχθηκαν την ελπίδα που είναι αποτεταυμιευμένη για αυτούς στον ουρανό, καθώς άκουσαν από το λόγο της αληθείας του Ευαγγελίου περί αυτής
και γνώρισαν τη χάρη του Θεού εν αληθεία. Για να διατηρήσουν λοιπόν αυτή τη χάρη του Θεού εν αληθεία, μένουν στην πίστη εις τον Ιησού Χριστόν και εις την αγάπη προς πάντα στους Αγίους, στην αγάπη του Θεού που είναι εγκεχημένη στις καρδιές των ανθρώπων δια του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί εάν η αγάπη του Θεού δεν εκχυθεί μέσα μας, ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει αγάπη. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Η αγάπη του ανθρώπου, όπως και η δικαιοσύνη του ανθρώπου, είναι ως ρυπαρό ημάτιο. Η αγάπη του ανθρώπου είναι συναισθηματική. Αγαπάει τους αγαπώντας. Δεν μπορεί να αγαπήσει τον πλησίον του σαν τον εαυτό του. Ανθρωπίνος είναι αδύνατον. Δεν μπορεί να αγαπήσει τον αδελφό του όπως ο Χριστός τον αγαπάει. Ανθρωπίνος είναι αδύνατον. Δεν μπορεί να αγαπήσει τους εχθρούς του. Δεν μπορεί να προσεύχεται για αυτούς που τον μισούν, να ευλογεί αυτούς που τον κατηγορούν και να αγαθοποιεί αυτούς που τον βλάπτουν. Δεν γίνεται. Ανθρωπίνος είναι αδύνατον. Αλλά τα αδύνατα στους ανθρώπους είναι δυνατά από το Θεό όταν ο άνθρωπος κατανοήσει τη χάρη του Θεού την αληθινή, αναγνωρίσει εξ αυτής την αιώνια ζωή που είναι η μόνη ελπίδα που έχει ο χριστιανός στη ζωή αυτή, η μόνη επιθυμία του, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, «Εις εμέ θα δώσει ο Κύριος, επειδή αγωνίστηκα τον καλόν αγώνα, τέλειωσα το δρόμο μου και διατήρησα την πίστη μου, θα μου δώσει τον στέφανο της δικαιοσύνης του, και όχι μόνο σε μένα, αλλά και σε όλους όσους αγαπούν με όλη τους την καρδιά την επιφάνεια του Κυρίου του Ιησού Χριστού». Ποια είναι η επιφάνεια του Κυρίου του Ιησού Χριστού? Η ελπίδα μας. Εμείς δεν ελπίζουμε τώρα να γίνουν όλα καλά τα πράγματα, γιατί δεν θα γίνουν. Τώρα ζούμε στις οδύνες της εγκυμονούσης. Δεν ελπίζει η εγκυμονούσα ότι θα σταματήσουν οι πόνοι. Ξέρει ότι θα γίνονται πιο μεγάλοι και πιο συχνοί. Ποια είναι η ελπίδα τους? Να γεννήσει. Πού ελπίζει η εγκυμονούσα? Στη γέννα. Πού ελπίζουμε εμείς? Στην αρπαγή, στην Ανάστασή μας ελπίζουμε εμείς, γνωρίζοντας ότι εκεί θα υπάρξει η απελευθέρωση από το σώμα αυτό στη ζωή αυτή. Όταν το φθαρτό θα ενδυθεί αφθαρσία, το θνητό θα ενδυθεί αθανασία και θα λάβει χώρα το γεγραμμένο κατεπόθη ο θάνατος ενίκη. Και επειδή έχουν αυτή την ωραία ελπίδα βεβαιωμένη μέσα στην καρδιά τους, δεν ελπίζουν πουθενά αλλού, δεν περιμένουν από πουθενά αλλού, γνωρίζοντας μάλιστα ότι ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο, γιατί αυτός ο άνθρωπος μέσα στους καιρούς τους κακούς θα είναι σαν το δέντρο το πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, που θα έχει πάντοτε καρπό, το φύλλωμά του θα θέλει, θα θάλει και ό,τι αν πράττει θα το ευωδώνει ο Θεός. Η ελπίδα η αιώνια, η ελπίδα της αιώνιας ζωής. Και επειδή αναγνώρισαν την ελπίδα της αιώνιας ζωής μέσα από το λόγο της αληθείας δια της χάρης του Θεού της αληθινής, γι' αυτό και μένουν στην πίστη και μένουν και στην αγάπη προς όλους τους Αγίους, και ο Παύλος είναι ενθουσιασμένος για αυτούς και ευχαριστεί πάρα πολύ το Θεό για αυτούς. Όμως δεν τελειώνει εδώ η χριστιανική ζωή. Εδώ η χριστιανική ζωή αρχίζει. Και να το πω πιο σωστά, δεν τελειώνει εδώ η πνευματική ζωή του χριστιανού. Εδώ αρχίζει η πνευματική ζωή του χριστιανού, γιατί ο χριστιανός έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό: πνευματική ζωή, δηλαδή σχέση σώματος, ψυχής και πνεύματος με τον Πατέρα διά του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίων. Είναι ένα
δια του Ιησού Χριστού με τον Πατέρα εν Πνεύματι Αγίω, και θέλει και προσεύχεται να είναι ένα με όλους τους Αγίους. Ποιους Αγίους? Που έχουν την ίδια ελπίδα και αγωνίζονται να επιμένουν στην πίστη στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τεθεμελιωμένοι, αμετακίνητοι, στερεοί, γιατί γνωρίζουν ότι μόνο έτσι η ελπίδα τους δεν θα είναι ματαία, αλλά η ελπίδα της αιώνιας ζωής θα είναι βεβαία και ασφαλής. Αλλά είπαμε ότι δεν τελειώνει εδώ η πνευματική ζωή του χριστιανού, αντιθέτως εδώ αρχίζει. Και ο Απόστολος Παύλος το ξέρει πάρα πολύ καλά, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τότε που εγγράφει τούτο, ο Απόστολος Παύλος προσευχότανε προς τους αδελφούς εν Κολοσσές, σήμερα που κηρύτεται τούτο, ο Ιησούς Χριστός ο Κύριος προσεύχεται για όλους εμάς και για τον κάθε έναν από εμάς, ώστε να έχουμε μία καλή, ευλογημένη, ένδοξη συνέχεια στην πνευματική μας ζωή. Λέγοντας γι' αυτό και εμείς, αφού από την ημέρα που ακούσαμε αυτά που περιέγραψε, δεν πάβουμε να προσευχόμεθα και να δεόμεθα για σας. Δεν πάβουμε, τόσο σημαντικό είναι. Και σκεφτείτε ότι ο Παύλος τους αδελφούς εν Κολοσσές δεν τους ξέρει. Ό,τι πληροφορία έχει, την έχει από τον Επαφρά. Πόσο σημαντικότερο είναι για τον Ιησού Χριστόν που μας ξέρει σε λεπτομέρεια. Ξέρει τη ζωή μας, τις δυσκολίες μας, τις ικανότητές μας, τις αδυναμίες μας, τα ξέρει όλα. Και αν ο άνθρωπος, ο Παύλος, δεν έπαβε να προσεύχεται για την καλή, ευλογημένη και ένδοξη συνέχεια στην πνευματική ζωή των αδελφών εν Κολοσσές, πολύ περισσότερο ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός δεν πάβει, εφόσον βλέπει σε μας, εάν βλέπει, εφόσον βλέπει σε μας αυτά τα χαρακτηριστικά, γιατί αν δεν τα βλέπει, τότε πρέπει να προσεύχεται για να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά που περιγράψαμε, που προείπαμε. Εάν όμως τα βλέπει αυτά τα χαρακτηριστικά, δεν πάβει να προσεύχεται, πρώτον να εμπλιστούμε από τις επιγνώσεως του θελήματος του Θεού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως, να πλημμυρίσουμε από την επίγνωση του θελήματος του Θεού. Δηλαδή ο άνθρωπος να μην περπατάει εν φαντασία, να μην σκέφτεται με σκέψεις ανθρώπινες, να μην διδάσκεται από ανθρώπους, αλλά να είναι αληθινά διδασκαλός του ο Ιησούς Χριστός, αληθινά καθηγητής τους που θα τον καθοδηγεί ο Ιησούς Χριστός, και αληθινά να φροντίζει τη ζωή του ο Πατέρας του Ουράνιος. Ένας άνθρωπος που δεν ελπίζει, δεν στηρίζεται, δεν περιμένει τίποτα από κανέναν άνθρωπο άλλο, δεν σκέφτεται τίποτα για τους ανθρώπους άλλο από το πώς να τους υπηρετήσει. Δεν σκέφτεται πώς να πάρει, αλλά σκέφτεται πώς να προσφέρει στη σχέση του με τους ανθρώπους. Ο Θεός όμως θέλει αυτός ο άνθρωπος, για να μπορεί πραγματικά να περπατάει αξίως του Κυρίου, να είναι εμπεπλισμένος, γεμάτος με την επίγνωση του θελήματος του Θεού, και μάλιστα με τα πάσης σοφίας, με τα πάσης αποκαλύψεως του Λόγου του Θεού και με τα πάσης πνευματικής συνέσεως, με τα πάσης αποκαλύψεως του πώς πρέπει να περπατάω στο θέλημα του Θεού. Όχι μόνο ποιο είναι το θέλημα του Θεού, αλλά πώς μπορώ και εγώ να εκτελώ και να περπατάω ακριβώς στο θέλημα του Θεού, όχι ως άσοφος, αλλά ως σοφός, ιδιαίτερα τώρα που οι μέρες είναι πονηρές.
Αυτό είναι λοιπόν το πρώτο για το οποίο προσεύχεται και δεν πάβει να προσεύχεται με όλη του την καρδιά ο Απόστολος Παύλος για τους αδελφούς εν Κολοσσές και πιστεύω ο Ιησούς Χριστός για μας σήμερα. Να πλημμυρίσει ο εσωτερικός μας άνθρωπος με την επίγνωση του θελήματος του Θεού, του θελήματος του Θεού εν πάση σοφία και πνευματική συνέση, με αποκάλυψη μέσα από το Λόγο του Θεού για το ποιο είναι το θέλημα του Θεού και με αποκάλυψη μέσα από το Λόγο του Θεού πώς εκπληρούμε το θέλημα του Θεού. Γιατί τότε και μόνο τότε δεν υπάρχει καμία άλλη πιθανότης, καμία άλλη περίπτωσης, καμία άλλη δυνατότης. Τότε και μόνο τότε θα μπορούμε να περπατάμε αξίως του Κυρίου. Πώς? Ευαρεστούντες τον Θεό, προσέξτε, κατά πάντα. Όχι ευαρεστώ τον Θεό λίγο, εδώ καλό δεν είναι αυτό που έκανα Κύριε, καλό είναι. Το άλλο δεν είναι καλό. Αλλά ευαρεστούντες τον Θεό κατά πάντα. Δεν υπάρχει καμία πιθανότης να περπατάς αξίως του Κυρίου ευαρεστών των Θεών κατά πάντα, εάν δεν έχεις εμπλιστεί και τούτος αποτέλεσμα της μεσητικής προσευχής του Χριστού προς τον Πατέρα Θεό, επειδή μένεις στην πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό και στην αγάπη προς πάντα στους Αγίους, διότι αυτά που είπαμε. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία πιθανότητα να περπατάς αξίως του Θεού αν δεν εμπλιστείς με όλο το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος σε άλλη μεσητική του προσευχή είπε «Πατέρα, προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση αυτού». Τώρα όμως λέει κάτι άλλο. Να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως εις επίγνωση του θελήματος αυτού. Και το πρώτο βήμα για να έχεις τη δυνατότητα να σου αποκαλυφθεί το θέλημα του Θεού ώστε να περπατάς αξίως του Κυρίου ευαρεστών των Θεών κατά πάντα είναι αυτό που λέει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Ρωμαίους, μη συσχηματίζεστε με τον κόσμο, αλλά μεταμορφώνεστε δια της ανακαινήσεως του νοού σας, ώστε να γνωρίζετε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ο άνθρωπος που συσχηματίζεται, που μοιάζει με τον κόσμο, δεν έχει την ικανότητα παρακυρίου να εκπληρωθεί σε αυτόν η μεσητική προσευχή του Κυρίου. Γιατί δεν είναι Άγιος. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει ξεχωρίσει τη ζωή του από τον κόσμο. Αλλά ζει στον κόσμο και πιθανόν να αγαπάει τον κόσμο και τα εν το κόσμο, ώστε η αγάπη του Θεού Πατρός να μην υπάρχει σε αυτόν. Η προσευχή λοιπόν του Αποστόλου Παύλου, η μεσητική, η θαυμαστή, για να υπάρχει αγαθή, ευλογημένη και ένδοξη συνέχεια στη πνευματική ζωή σου, γιατί είναι προσωπικός ο Λόγος του Θεού. Βεβαίως απευθύνεται σε όλους, αλλά σε όλους όσους τον ακούνε, τον δέχονται, τον μελετάνε με απόφαση να μένουνε, και το αποτέλεσμα είναι η προκοπή τους να είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά η προκοπή τους γίνεται φανερή σε όλους τους ανθρώπους όχι εξιδίας δυνάμεως ή πρωτοβουλίας. Άλλωστε ο Θεός δεν θέλει την πρωτοβουλία μας. Θέλει τη θυσία μας. Θέλει την υπακοή μας στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Ο Θεός θέλει την αγάπη μας σε αυτόν. Αλλά ποια αγάπη? Εν αληθεία. Αληθεύοντες στην αγάπη.
πρωτοβουλίες των ανθρώπων που προέρχονται από την αρέσκειά τους, από αυτό που τους αρέσει, δηλαδή από την επιθυμία της σαρκός τους, ή από το θέλημά τους, δηλαδή από την επιθυμία της καρδιάς τους, των οφθαλμών τους, από το θέλω τους, ή από τις σκέψεις τους, τη γνώμη τους, δηλαδή από την αλαζονία του βίου τους, δεν ευαρεστούν τον Θεό. Δεν θέλει ο Θεός να ζούμε μόνο κατά το Πνεύμα, αλλά εκείνο που θέλει είναι να περπατάμε κατά το Πνεύμα. Να είμεθα διοικούμενοι υπό του Πνεύματος του Αγίου, αγόμενοι από του Πνεύματος του Αγίου. Γιατί έτσι το περπάτημά μας θα είναι ευάρεστο εις το Θεό. Έτσι θα είμεθα ευαρεστούντες κατά πάντα εις τον Θεό, με αποτέλεσμα να είμεθα και καρποφορούντες, όχι λίγο, εις πάνεργων αγαθών, το οποίον προετοίμασε ο Θεός προκαταβολής κόσμου, για να περπατήσουμε σε Αυτόν, και μας το αποκάλυψε όταν κατά χάριν εν αληθεία μας αναγέννησε εις ελπίδα ζώσα. Καρποφορούντες λοιπόν εις πάνεργων αγαθών. Επαναλαμβάνω, ο άνθρωπος του Θεού δεν έχει καμία σχέση με τον φυσικό άνθρωπο. Ο πνευματικός άνθρωπος του Θεού τα πράγματα του Πνεύματος του Αγίου δεν τα καταλαβαίνει, δεν τα δέχεται και δεν μπορεί να τα καταλάβει. Γιατί μόνο δια Πνεύματος Αγίου αποκαλύπτονται και ερμηνεύονται, καθώς ο Απόστολος Παύλος ομολογεί ότι εγώ δεν σας κηρύττω με λόγους, προσέξτε το αυτό σας παρακαλώ, καταπιστικούς ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Γιατί δεν θέλω η πίστη σας να προέρχεται από τη σοφία των ανθρώπων, γιατί θα σβήσει. Θέλω η πίστη σας να είναι αποτέλεσμα της δυνάμεως του Θεού. Αλλά και εμείς, και να το πω λίγο πιο προσωπικά που ισχύει για όλους μας, και εγώ θέλω η πίστη μου να είναι αποτέλεσμα της δύναμης του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου. Δεν θέλω η πίστη μου να εξαρτάται από διδασκαλίες ανθρώπινες, εντάλματα ανθρώπων, από σοφία ανθρώπων, γιατί δεν θα με μεταμορφώσει από φυσικό άνθρωπο σε πνευματικό. Εγώ θέλω η πίστη μου να προέρχεται από τη δύναμη του Θεού εν το ονόματι του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου. Θέλω οι σχέσεις μου να μην περνάει μέσα από ανθρώπους, αλλά να περνάει μέσα από το Λόγο του Θεού. Η προσευχή μου να περνάει μέσα στο ταμείο μου από το όνομα του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι εγωισμός αυτό. Είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Κανένας άνθρωπος, αδελφοί μου, λέγει η Γραφή, δεν είναι άξιος λόγου. Τον άνθρωπο, όλους τους ανθρώπους και τον κάθε έναν ξεχωριστά, θα τον αντιμετωπίζουμε και θα τον βλέπουμε μόνο επειδή τον αγαπάμε να τον υπηρετούμε. Γιατί είναι γεγραμμένο και η Γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο της πίστης σας και τον κόπο της αγάπης σας που δείξατε, πως υπηρετήσαντες, υπηρετούντες και συνεχίζοντες να υπηρετείτε τους πόδες των Αγίων, πλένοντας τα πόδια των Αγίων. Ξέρει πάρα πολύ καλά ο Απόστολος Παύλος ότι κανένας δεν μπορεί να περπατήσει αξίως του Θεού αν δεν εμπλιστεί από τις επιγνώσεις του θελήματος του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να καρποφορεί εις πανέργων αγαθών αν δεν εμπλιστεί από τις επιγνώσεις του θελήματος του Θεού με τα πάση σοφίας και πνευματικής συνέσεως και αυξανόμενη στην επίγνωση του Θεού. Και πολύ περισσότερο, κανένας
δεν μπορεί να αυξάνεται στην επίγνωση του Θεού παρά μόνο με την προσωπική του σχέση με τον Πατέρα Θεό. Και τον Πατέρα Θεό δεν μπορείς να τον βρεις πουθενά αλλού. Κανένας δεν μπορεί να πάει στον Πατέρα η μηδία του Ιησού Χριστού και πουθενά αλλού δεν αποκαλύπτεται ο Πατέρας παρά μόνο στο ταμείο σου, εν το κρυπτό, μόνο σου, που μπαίνεις, κλείνεις την πόρτα και εκεί σου αποκαλύπτεται, μόνο εκεί, ο Πατέρας σου αιώνιος, και τον γνωρίζεις γιατί σου αποκαλύπτεται. Δεν ξέρω πόσοι από μας έχουμε αυτή τη γνωριμία μας, την προσωπική με τον Πατέρα. Βεβαίως τον Ιησού Χριστό τον ξέρουμε, γιατί είναι αυτός τον οποίο ο Θεός απέστειλε για να μας βρει όταν είμαστε απολωλώτα πρόβατα και να μας κάνει φίλους Του, αδελφούς Του, και να μας οδηγήσει στον Πατέρα, που μόνο Αυτός μπορεί να μας οδηγήσει εκεί που αποκαλύπτεται ο Πατέρας εν το κρυπτό. Είναι κρίμα να θέλει ο Πατέρας να τον γνωρίσεις και εσύ να μην έχεις καταλάβει ότι μπορείς. Με πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, και να μην έχεις καταλάβει τον τρόπο να τον γνωρίσεις με πνευματική σύνεση. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδελφοί, να μπαίνουμε στα Άγια των Αγίων, να αυξανόμεθα στο Ευαγγέλιο του Χριστού και να καρποφορεί το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού στη ζωή μας, και τότε θα αποκτούμε δύναμη. Ενδυναμούμενη, τη δύναμη, εν πάση δυνάμη κατά το κράτος της δόξης αυτού. Μια δύναμη μοναδική. Πότε όμως θα απολαμβάνουμε αυτή τη δύναμη, πότε θα ενδυναμούμεθα εν πάση δυνάμη κατά το κράτος της δόξης αυτού? Όταν προηγούνται και προϋπάρχουν όλα αυτά τα οποία μας γράφει με λεπτομέρειες το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, που καλά κάνουμε και το μελετάμε, αν το μελετάμε, όχι το διαβάζουμε, το μελετάμε, για να μένουμε σε αυτό. Ενδυναμούμε λοιπόν εν πάση δυνάμη, αλλά για ποιο λόγο? Για να αποκτήσουμε μπράτσα, για να γίνουμε σπουδαίοι, μεγάλοι? Όχι. Δεν μας δίνει αυτή την καθυπερβολή δύναμη ο Θεός παρά μόνο εν πάση δυνάμη εις πάσαν υπομονήν και μακροθυμίαν μετά χαράς, για να μπορούμε να συνεχίζουμε την πορεία μας την πνευματική, ανεβαίνοντας επάνω στο όρος που είναι δύσκολη η ανάβαση, στο όρος του Άγιο του Κυρίου, να συναντήσουμε τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου. Χρειαζόμαστε υπομονή, γιατί έχουμε χρίαν υπομονής για να κάνουμε το θέλημα του Θεού και να απολαμβάνουμε την επαγγελία του Πατρός. Αλλά όχι μόνο υπομονή, και μακροθυμία, προς πάντας τους αμαρτάνοντας εμάς. Γιατί αν δεν συγχωρούμε εκ καρδίας τους πάντας τους αμαρτάνοντας εις εμάς, τότε επίκειται εις εμάς βασανισμός, επειδή και ο Πατέρας μας ο ουράνιος δεν μπορεί να συγχωρήσει τα μοίρια τάλαντα που οφείλουμε σε Αυτόν. Εάν δεν συγχωρήσουμε και δεν χαρίσουμε τα 100 δινάρια στο σύνδουλό μας και στους συνδούλους μας. Ευχαριστούμε το Θεό για το Λόγο του, αδερφοί. Αγαπάς το Λόγο του Θεού? Πολύ τον αγαπάμε το Λόγο του Θεού. Ενδυναμούμενοι λοιπόν, με μία δύναμη
που μόνο ο Θεός μπορεί να μας δώσει. Όταν γνωρίζουμε, όταν είμαστε εμπεπλισμένοι από την επίγνωση του θελήματος αυτού. Ενδυναμούμεν λοιπόν, εν πάση δυνάμει, κατά το κράτος της δόξης αυτού, και σας παρακαλώ να το σκεφτούμε αυτό. Με ποια δύναμη μας δυναμώνει ο Θεός? Εν πάση δυνάμει, κατά τη μεγάλη εξουσία, κατά το κράτος της δόξης αυτού. Και τότε μόνο θα μπορούμε να έχουμε υπομονή και μακροθυμία για να μπορούμε να συνεχίσουμε με χαρά. Άλλο να συνεχίζεις με θλίψη, με κατήφια, με γκρίνια, και άλλο να συνεχίζεις με χαρά ουράνια, με χαρά Πνεύματος Αγίου μέσα στις θλίψεις, στις αδυναμίες. Και όχι μόνο να χαίρεσαι, αλλά και να καυχέσαι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, στις θλίψεις σου, στις αδυναμίες σου, στην κακοπάθειά σου. Γιατί γνωρίζεις, έτσι γνώριζε ο Απόστολος Παύλος, ότι όταν είμαι αδύνατος, που χρειάζομαι υπομονή και μακροθυμία, τότε είμαι δυνατός. Και όσο η αδυναμία μου είναι μεγάλη, τόσο η δύναμη του Θεού γίνεται τέλεια στη ζωή μου, για να αυξάνει η υπομονή μου και η μακροθυμία μου μετά πάσης χαράς, ώστε να τελειώσω το δρόμο μου μετά πάσης χαράς. Αυτός είναι ο ευλογημένος άνθρωπος του Θεού, ο πνευματικός άνθρωπος του Θεού, ο αληθινός χριστιανός, που έχει γνωρίσει τη χάρη του Θεού, την αληθινή. Όχι μόνο λοιπόν ενδυναμούμενοι, αλλά και ευχαριστούντες τον Πατέρα που μας έκανε ικανούς να είμεθα άξιοι της μερίδος του κλήρου των Αγίων μέσα στο φως του Θεού. Να ποια είναι η ευγνωμοσύνη και η ευχαριστία μας, γιατί μας ικάνωσε, μας κατέστησε ικανούς να γίνουμε άξιοι της μερίδας της κληρονομιάς των Αγίων μέσα στο φως του Θεού. Όποια κληρονομιά έχουν οι Άγιοι, ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος Πέτρος και όλοι οι Άγιοι οι μέχρι τώρα θανόντες νεκροί εν Χριστώ, που βλέπουν τη δόξα του Χριστού, ο Θεός μας έκαμε, μας ικάνωσε να είμεθα άξιοι να έχουμε την ίδια κληρονομιά. Την ίδια κληρονομιά που έχει ο Απόστολος Παύλος και πολύ περισσότερο. Παιδιά Θεού, κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Πώς να το πεις με λόγια? Σε έκανε ικανό να είσαι άξιος συγκληρονόμος του Ιησού Χριστού. Όχι κατά χάρη, επαναλαμβάνω, σε έκανε ικανό να είσαι άξιος. Ποιος εσύ και εγώ, που ξέρουμε τα χάλια μας, μας έκανε ικανούς να είμαστε άξιοι κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Καθώς μας ελευθέρωσε ο Θεός από την εξουσία του σκότους που μας εξουσίαζε απόλυτα και μας μετέφερε, αυτός είναι ο αγιασμός αδελφοί, παρακυρίου, σε παίρνει από το σκοτάδι και σε φέρνει στο φως και στη βασιλεία του Υιού αυτού του μονογενούς. Σε ξεχωρίζει. Και το ερώτημα είναι και το ζήτημα είναι να παραμείνεις αγιασμένος στο φως της βασιλείας του Υιού του Θεού που σε μετέφερε ο Θεός και σε τοποθέτησε. Αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης.
Γιατί υπάρχει και η φαρδιά πύλη που θα σε φέρει, α, εσύ θα πας μόνος όμως, από το φως της βασιλείας του Υιού του Θεού στο σκότος του κόσμου. Εάν δεν αγωνίζεσαι πάντοτε να εισέρχεσαι δια της πεσθενής πύλης και να περπατάς την τεθλιμμένη οδό που οδηγεί στη βασιλεία των ουρανών. Τη μεταφορά από το σκότος στη βασιλεία του Θεού την κάνει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Τη μεταφορά από το βάθος του σκότους στο φως της βασιλείας των ουρανών την κάνει μόνο ο Θεός. Εσύ και εγώ δεν μπορούμε. Τη μεταφορά μας όμως από το φως της βασιλείας των ουρανών στην επιστροφή στο σκότος μπορούμε να την κάνουμε εμείς. Εάν δεν προσέχουμε, αγρυπνούμε και προσευχόμεθα για να μην πέφτουμε σε πειρασμός. Αν δεν μένουμε στερεοί, αμετακίνητοι, τεθεμελιωμένοι στην πίστη του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού και στην αγάπη προς πάντα στους Αγίους. Μας μετέφερε λοιπόν εις την βασιλεία του αγαπητού αυτού Υιού, εις τον οποίον έχουμε την απολύτρωση δια του αίματος αυτού, δηλαδή την άφεση των αμαρτιών μας. Όχι μόνο μας μετέφερε, αλλά μας αγιάζει, μας καθαρίζει, μας συγχωρεί τις αμαρτίες και μας διατηρεί στο φως της βασιλείας του Υιού του Θεού, η χάρις του Θεού, η σωτήριος, που μας διδάσκει, να το επαναλάβω, να αρνηθόμεν την ασέβεια και τα σκοσμικάς επιθυμίας και να ζήσομεν σοφρόνος και δικαίως και ευσεβώς εν το παρόντι αιώνι. Πώς όμως? Προσμένοντες τη μακαρία ελπίδα στην οποία πιστέψαμε, την επιφάνεια της δόξης του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Ας μείνουμε λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, στη χάρη του Θεού, την αληθινή, που μας διδάσκει και θα συνεχίζει να μας διδάσκει να ζούμε μια πνευματική ζωή στην παρουσία του Θεού δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω. Τη συνέχεια με τη χάρη του Χριστού την άλλη Δευτέρα. Μέχρι τότε να ψάλουμε τον ύμνο 233.